Η επόμενη μας εταιρεία έχει βαθύ να χτυπήσει την κρίση στις καρδιές μας, δίνοντας μια νότα υγιούς ψυχαγωγίας. Η υπηρεσία τους μια κάμα παιχνιδιών που έχουν ως πρωταγωνιστές τα μαγικά φασόγια. Ο λόγος στη Magic Beans World. Many people ask themselves, how am I going to tell her how I feel? How I can see that we belong together? I found a way to show you how I feel. I found a way to find out if I should stay with my girl. The stars will not tell you the truth. I know that. Well, everyone seems to know. Time for you to know it too. Simply buy a magic bean. Let it grow. It will answer all your questions. Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο παιχνίδι Γνωρίστε, Απαντήστε, Κερδίστε. Δύο παίκτες της ίδιας ομάδας καλούνται να απαντήσουν ένα LAX σε 10 ερωτήσεις που αφορούν κάποια εταιρεία. Στους παίκτες δίνεται από πριν το annual report καθώς και το ιστορικό της εταιρείας για να τα μελετήσουν. Απόψε οι παίκτες μας απαντούν ερωτήσεις για την εταιρεία Magic Beans World. Απαντώντας σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, κερδίζουν. Γεια σας! Μαζί μας έχουμε τη Μαρία και τη Χριστάλα. Θέλετε ένα δυνατό δίδυμο? Ποια θα ξεκινήσει? Εγώ θα ξεκινήσω. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Πρώτη ερώτηση. Μαρία, ποιο είναι το προϊόν με το οποίο καταπιάνεται η εταιρεία EBW? Με μαγικά φασόλια, στο σπόρο των οποίων αναγράφεται μια λέξη. Όταν το φασόλι φυτρώσει, η λέξη φαίνεται στις κοτιλιδόνες του φυτού. Για να δούμε τι λέει το control. Σωστή απάντηση. Μπράβο, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Χριστάλλα, ποιο ήταν το έναυσμα για τη δημιουργία της εταιρείας EBW? Το έναυσμα ήταν η έλλειψη της υγιής διασκέδασης, της οποίας χρει καθημερινά ο άνθρωπος. Για να δούμε. Πολύ σωστή για αυτή η απάντηση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μαρία, τι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία EBW για τη διασφάλιση της επιτυχίας του προϊόντος της και ποια ήταν τα αποτελέσματα? Το SWOT και το Lean Canvas όθησαν την εταιρεία να προβεί σε έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού, η οποία έδειξε ότι παρόλο που υπάρχουν αντίστοιχες εταιρείες στο εξωτερικό, καμία από αυτές δεν παρέχει υπηρεσίες παιχνιδιών. Πραγματοποιήθηκε και έρευνα με ερωτηματολόγια, τα οποία διανεμήθηκαν σε μεγάλο αριθμό ατόμων διαφόρων ηλικιών και πιστοποίησαν την προθυμία του μέσου καταναλωτή να αγοράσει το προτινόμενο προϊόν. Και αυτή η απάντηση είναι σωστή για αυτή. Επόμενη ερώτηση. Χριστάλλα, τι άλλαξε η εταιρεία EBW σε κομβικό σημείο το οποίο απογείωσε τις πωλήσεις της? Αρχικά η EBW προμηθευόταν, συσκεύαζε και πουλούσε όποιο μαγικό φασόλι διάλεγε ο πελάτης της. Μετέπειτα, προχώρησε στη δημιουργία διάφορων πρωτοποριακών παιχνιδιών, πράγμα το οποίο απογείωσε τις πωλήσεις της. Και το control λέει σωστή απάντηση. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μαρία, ποια παιχνίδια δημιούργησε η εταιρεία EBW? Τον Bingo, ένα τυχερό παιχνίδι στο οποίο ο παίχτης προσπαθεί να βρει τη λέξη τάνκια για να κερδίσει χρηματικό έπαθλο. Τον Jackpot, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι νικητές του Bingo και να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους. Το παιχνίδι Matching Pins, που διαβαθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Και το παιχνίδι Fortune Pin, που απαντά στο ερώτημα αν μια ευχή πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή όχι. Και αυτή η απάντηση είναι σωστή! Μπράβο, πάτε περίφημα. Αλλά προσεκτικά. Μία λάθος απάντηση και χάσατε. Επόμενη ερώτηση. Χριστάλλα, πώς πρόδισε η εταιρεία EBW το προϊόν της? Αρχικά, μέσω εκδηλώσεων, όπου διανεμήθηκαν διαφημιστικά και παρέμεναν τους πιθανούς πελάτες στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής της. Αργότερα, έγινε συμφωνία με την εταιρεία πρατηρίων ECO, με την υπεραγορά Μετρό και με πολλά περίπτερα όπου μεταπολύθηκε το προϊόν. Και πάλι σωστό. Επόμενη ερώτηση. Μαρία, πώς προέβηκε η εταιρεία EBW σε βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος της? Με τη βοήθεια του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, προέβηκε σε έρευνα ικανοποίησης των πελατών, όπου διαφάνηκε η αναγκαιότητα για προσθήκη οδηγιών και σταγονομέτρων για σωστή περιποίηση και πόντισμα. Η απάντηση αυτή είναι σωστή για αυτή. Πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση, με τη Χριστάλλα. Ποια είναι τα οικονομικά της εταιρείας EBW? Τα οικονομικά της εταιρείας ανήλθαν τα έσοδα στα 2.600 ευρώ, εκ των οποίων 1.500 ευρώ ήταν καθαρό κέρδος.
Η εταιρεία έδωσε το 20% στη μονάδα του Λυκείου Παραλιμνίου και στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του. Το υπόλοιπο 80% μοιράστηκε ως μέρισμα στους μετόχους της. Για να δούμε. Σωστή απάντηση. Είμαστε στην τελευταία ερώτηση. Καλή επιτυχία. Μαρία, τι είναι το μυστικό της επιτυχίας της εταιρείας έπειτα από... Ομαδική και συλλογική εργασία. Σωστές διορθωτικές ενέργειες σε τυχόν προβλήματα. Κατανόηση της δομής και των δυσκολιών του επιχειρηματικού κόσμου και θέτοντας πάντα υψηλούς αλλά υλοποιήσιμους στόχους. Και αυτή η απάντηση είναι σωστή. Συγχαρητήρια, κερδίσατε. Μπράβο. Ευχαριστούμε την Magic Beans World. Ο λόγος στους κριτές. Ποιος θέλει κανένα ερώτηση. Κύριος Κουφάρης. Έχετε μιλήσει για ανταγωνισμό. Εγώ δεν έχω δει κάτι παρόμοιο στην Κύπρο. Υπάρχει κάτι παρόμοιο? Στην Κύπρο δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο, όμως υπάρχουν αντίστοιχες εταιρείες που μεταπολούν φασόγια στο εξωτερικό. Βέβαια, εμείς έχουμε κάνει μια διαφοροποίηση δημιουργώντας τα παιχνίδια μας που δεν υπάρχει ένα το παγκόσμιο κάτι παρόμοιο. Άρα, κρατούμε το μονοπόλιο σε αυτό το πράγμα. Συγχαρητήρια για μονοπόλιο. Κύριος Παπαδόπουλος. Έχετε πάρει παράπονα ή ευχαριστίες ανάλογα με το αποτέλεσμα του φασολιού που προσφέρετε? Έχουμε ακούσει κάποια παράπονα τα οποία προσπαθήσαμε να διορθώσουμε μέσα από το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και με τις κάρτες που δίνουμε στους πελάτες μας, που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας αφήσουν τα παράπονα τους, τις εισηγήσεις τους και τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει. Τι είδος παράπονα είναι αυτά? Όπως για παράδειγμα, ακούσαμε από μερικούς πελάτες ότι δεν έχει φυτέψει το φασόλιο που αγοράσα. Έτσι, η εταιρεία μας προχώρησε στην επίλυση αυτού του προβλήματος, όπου τοποθέτησε σταγονόμετρα και οδηγίες μέσα στο κουτί, για να είναι πιο εύκολο στον πελάτη να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να φυτέψει το φυτό. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός των αρνητικών σχόλων έχουμε εκλάβει και πολλά θετικά σχόλια. Λόγω του ότι το φασόλι έχει χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε δικούς μας σκοπούς, έχουμε συνεργαστεί και με την εταιρεία Πρατηρίων Έκων, που ήταν ο δικός τους τρόπος για να εκφράσουν την ευχαρίστησή τους στους πρατηριούχους ανά το Παγκύπριο. Κύριε Λαγκύρη. Τρογώνετε τα φασόγια σας? Δυστυχώς όχι. Εντάξει, ευχαριστούμε την εταιρεία. Επειδή τα μικρόφωνά σας είναι ήδη ανοιχτά.